Στο παραπέντε αποφεύθηκε η σύγκρουση μεταξύ του Δήμου Εσσονίας και του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, έπειτα από την διαφαινόμενη αρχικά απειλή λειτουργίας μόνιμου παζαριού στον χώρο της εμποροπανήγυρης από τον Δήμο κάθε Κυριακή. Ο κ. Καντόλας ξεκαθάρισε σήμερα ότι ο σκοπός του Δήμου είναι τελικά η λειτουργία μόνον λαϊκής αγοράς στον χώρο της εμποροπανήγυρης και μάλιστα όχι την Κυριακή. Εμείς έχουμε κατά νου να κάνουμε και κάτι μόνιμο, δηλαδή κάθε εβδομάδα να έχουμε ένα σημείο το οποίο να γίνεται λαϊκή αγορά, η οποία πιστεύω ότι θα είναι καλό και για τον κόσμο του Δημήνου αλλά και τις ευρύτερες περιοχές. Θα αποφορτιστεί και ο Βόλος και η Νέα Ιωνία από τις λαϊκές που έχει κάθε μέρα. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι τόσο κοντά στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία που ενδείκνυται αυτός ο χώρος να λειτουργεί αυτή η λαϊκή αγορά. Οι έμποροι πάντως αντιδρούν αν κάνατε κάτι τέτοιο Κυριακή και το κάνατε παζάρι και όχι λαϊκή αγορά. Κοιτάξτε να δείτε, το ότι η λαϊκή αγορά είναι άλλο και το παζάρι είναι άλλο είναι δεδομένο. Εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε αυτό που είναι το μικρότερο, με το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο αρνητικό για την περιοχή και για τον κόσμο όλο. Και θεωρώ ότι και οι έμποροι θα είναι στο πλευρό μας, γιατί και οι ίδιοι μπορούν να φέρουν εμπορεύματα που θέλουν να τα εκπίσουν σε ένα τέτοιο χώρο που είναι τόσο κοντά στο Βόλο. Πάντως δεν θα γίνεται Κυριακή.